Κύριος Λατσούλης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Τελευταίως ρωτάω, αλλά ελπίζω την πατρίδα μου, την Καστοριά, να την κάνετε κάποια στιγμή πρώτη. Ήρθατε χθες και στην Καστοριά. Φαντάζομαι ότι γνωρίσατε ή μάθατε και τα καλά, αλλά και τα άσχημα που συμβαίνουν. Μονοεδρική Καστοριά, μιλήσατε για υπογεννητικότητα, αλλά είναι και το θέμα των νέων κυρίως ανθρώπων που φεύγουν για αναζήτηση καλύτερης τύχης. Το εργατικό κέντρο της Καστοριάς μιλάει για ένα στους δύο νέους που δεν μπορούν να βρουν σήμερα δουλειά στην Καστοριά. Η Καστοριά που έχασε πολύτιμο χρόνο. Πολύτιμα χρόνια ουσιαστικά από τις καθυστερήσεις των μεγάλων έργων υποδομής. Χθες πήγατε στην κλεισούρα. Ο πατέρας σας το σχεδίασε 30 χρόνια μετά. Κάτι δεν πήγε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Φράγμα κοντά στα 10 χρόνια στον Εστόριο κολλημένα τα πράγματα. Αεροδρόμιο. Περιμένουμε από το 2000 την ανακαίνισή του, την ανάπλασή του. Συναντήθηκατε με τους μηλοπαραγωγούς. 20 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, έδωσαν φέτο με 35 λεπτά κόστος παραγωγής. Στην Αθήνα τα αγοράζετε 2 ευρώ. Κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Η θέρμανση στο τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο από την Αθήνα. Το τρένο το περιμένουμε επίσης από τη δεκαετία του 90. Για όλα αυτά που γνωρίσατε στην Καστοριά, θέλω να μας πείτε, ειδικά για τους πολίτες, τι δεσμεύεστε για την επόμενη μέρα, για τα επόμενα χρόνια, για τους πολίτες της Καστοριάς, και θέλω κάτι ιδιαίτερο και για τη Γούνα. Θέλω κάτι ιδιαίτερο για τη Γούνα, γιατί η Καστοριά πληρώνει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας πολύ άσχημα. Ο πρώτος πελάτης της Καστοριάς είναι η Ρωσία και ο δεύτερος, κύριε Πρόεδρε, είναι η Ουκρανία. Είστε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας δώσετε και μια εκτίμηση, με δεδομένο ότι και η Γούνα στο παρελθόν ήταν δεύτερο ή και τρίτο εξαγωγικό προϊόν προς την Ρωσία. Τι θα γίνει και πώς εκτιμάτε την κατάσταση με τον συγκεκριμένο πόλεμο και από τη στιγμή που θα τελειώσει, πότε θα μπορέσουμε να έχουμε και πάλι εμπορικές συναλλαγές με τους καλύτερους πελάτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το ερώτημα και έτσι για το πάθος που μιλάτε για τον τόπο σας. Πολλά προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες. Αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να αναγνωρίζουμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν ειδικά την Καστοριά, η οποία ήταν πολύ εκτεθειμένη στη Γούνα. Και γι' αυτό και έχω ζητήσει και σχεδιάζουμε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ένα ειδικό πρόγραμμα, για το οποίο μίλησα και χθες, 4.000 θέσεων εργασίας και στους 10 εκατομμυρίων, για να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις πέρα και πάνω από αυτούς οι οποίοι απασχολιόντουσαν αυτή τη στιγμή είτε στην παραγωγή είτε στη μεταποίηση της Γούνας. Μακάρι να είχα να σας πω ευχάριστα νέα για τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε αυτό θα τελειώσει και πότε. Και πότε θα επανέλθει η Ρωσία στη σφαίρα του να είναι μια χώρα με την οποία θα έχουμε κανονικές εμπορικές συναλλαγές. Δεν θα είναι σύντομα. Άρα δεν μπορούμε να λογαριάζουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα ξεπεραστεί σε 6-12 μέρες. Πρέπει να σχεδιάσουμε λοιπόν για το μεσοδιάστημα και να δούμε άλλες εναλλακτικές για την Καστοριά, οι οποίες έχουν να κάνουν με δυνατότητα εξέβρεσης εναλλακτικών επαγγελματικών διαδρομών για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μείνουν εκεί. Αναφερθήκατε σε μια σειρά από έργα υποδομής και νομίζω ότι το τρίπτυχο για το οποίο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε χθες, το οποίο είναι Φράγμα, Νεστόριο, μας πέδεψε πάρα πολύ μέχρι που να βρούμε την νομική λύση να πάμε ουσιαστικά να δώσουμε τη δυνατότητα στον τρίτο μειοδότη του παλιού διαγωνισμού να εκτελέσει το έργο, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα προχωρήσει το έργο. Η Σύραγγα, τα είπατε μόνο σας. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε εργοτάξιο και έχουμε και τη δέσμευση της εταιρείας ότι θα παραδοθεί 4 μήνες νωρίτερα από αυτό το οποίο σχεδιάζουμε. Και βέβαια το αεροδρόμιο, από το οποίο θα προσγειώθηκα και από το οποίο θα φύγω. Το αεροδρόμιο θα είναι στην ομάδα των αεροδρομίων που θα βγουν προς αξιοποίηση στα περιφερειακά αεροδρόμια. Και πιστεύω ότι είναι ένα δρόμο το οποίο έχει προοπτική, έχει ένα μεγάλο διάδρομο. Δεν χρειάζεται πολύ σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης, αφού το βασικό ζητούμενο είναι ο διάδρομος και μπορεί να αποτελέσει τη φυσική πύλη εισόδου και εξόδου από αέρος για τη Δυτική Μακεδονία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, για τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα, είπα ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τους μηλοπαραγωγούς. Και βέβαια, η Καστοριά είναι μια πόλη η οποία έχει πολλά να δώσει στον τομέα των υπηρεσιών. Και νομίζω ότι όσο αναβαθμίζεται και το προϊόν της Καστοριάς, τόσο θα είναι ένας τόπος στον οποίο όλο ένα και περισσότεροι θα θέλουν να επισκέπτονται, και αυτό θα δώσει οπωσδήποτε μία διέξοδο. Το τονίζω πάλι. Σε συνδυασμό με τον πολιτισμό, απίστευτος πολιτιστικός πλούτος, δίνουμε πολλά λεφτά
γενικά για έργα πολιτισμού στη Δυτική Μακεδονία, σχεδόν 30 εκατομμύρια. Το τρίπτυχο πολιτισμός, τουρισμός και πρωτογενής τομέας με ποιοτικά προϊόντα συνθέτουν ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσει ολόκληρη η χώρα, δεν είναι μόνο για τα τουριστικά μας νησιά, είναι και για προορισμούς οι οποίοι μπορεί να είναι λιγότερο γνωστοί. Κύριε Πρόεδρε, μία ακόμη τελευταία ερώτηση, γέφυρα με την επόμενη επίσκεψή σας, η κυρία Καναλίδου από το grevenapress.gr. Καλησπέρα και δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν παραπονούμενο. Έτσι. Ναι.